Δηλαδή, άκου τώρα σχηματισμό Τζόρνταν. Ναι. Μπερμπάτοφ δεκάρι. Ναι. Μπροστά είπαμε. Μίκι Μάους. Βάζεις τον Κλάους. Τον Κλάους. Μπροστά. Πίσω Τζίμι Ροτ. Όταν δεν έχεις δεκάρι, βάζεις τον Μπερμπάτοφ δεκάρι που ξέρει πάνω. Πίσω από τον Μπερμπάτοφ. Τζίμι Ροτ. Τζίμι Ροτ. Πιο πίσω. Τα χάβα. Όλσεν. Όλσεν. Κρατάμε και Όλσεν. Για τον άξονα λες. Ναι, βέβαια. Κρατάμε και Όλσεν. Έκλεμα μεγάλο για τον Όλσεν. Που καθαρίσαν αυτό το. Μεγάλο μισό λεπτό, ρε παιδιά. Έγκλημα μεγάλο. Παίρνεις μια μεταγραφή μισό λεπτό. Έγκλημα μεγάλο μισό λεπτό, που καθαρίζουν τον Κάτσε τώρα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Παίρνεις έναν τερματοφύλακα 25 χρονών, μεταγραφή 4 χρόνια τον Όλσεν. Έγκλημα μεγάλο που καθαρίζουν τον Κάτσε. 25 χρονών. Επενδύεις πάνω του. Επενδύεις πάνω του, λοιπόν. Με παίρνεις έναν 29 χρονών τερματοφύλακα, γιατί ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Για πρώτο τερματοφύλακα έπαιξε Διαγόρα και Γιάννενα. Ο άλλος παίζει Champions League και εσύ με παίρνεις από το Διαγόρα και από τα Γιάννενα. Να είναι ρε παιδιά 20 χρονών από το παίρνεις σαν ταλέντο. Φτύνεις ρε πούτ. Καθίστε καλά βρε, έχετε άσχετη είστε μάλλον. Του τερματοφύγει. Για τον Κάτσε. Για τον Κάτσε γιατί δεν μιλάς. Από τους τερματοφύλακες. Καταρχήν με το Βελίδη 3 γκολ και στα 3 φταίει. Δεν με ενδιαφέρει. Σύνολο ο ΠΑΟΚ του Τούντορ. Πόσους βαθμούς, όχι να κερδίσει, όχι να μιλήσει. Ο Τούτορ. Πόσους βαθμούς, ναι. Έχασε ο Τούτορ, ναι, από το τερματοφύλακα. Λοιπόν, είναι 3-0 ΠΑΟΚ Γιάννενα. Στις καθυστερήσεις τρώει ένα γκολ από 40 μέτρα. Δεν απαντάζει. Μισό λεπτό ρε παιδί μου. Γίνεται 3-1. Τον καθαρίζεις αυτό να. Τον καθαρίζεις. Κατά ανάγκη τον ξαναβάζεις μες στην Ξάνθη, είναι ο κορυφαίος σου και τον ξανακαθαρίζεις. Πες μου, είσαι πανάσχετος δεν τούτο. Τζόρνταν, άλλο σε ρωτάω. Πόσα κέρδισε βαθμούς από άλλο τη Θεματοφύλακα και πόσο έκασε. Συν και πλην, πόσο. Το τέτοια με κάνει. Να με κάνει εσύ σαν βάρκα ή σαν πανιά το Βελίδι τώρα. Να σου πω και το άλλο. Αν δεν είχατε αυτά τα συρρήγματα, τι θέση θα είσαι. Έναντι του Παναθηναϊκού και τη Άκρη. Και του τρει του θερματοφύλακε μου του έκαψε φέτο. Και τον Πιτσυρίκα τον Μελίσσα μου τον έκαψε. Έναντι του Ψάκη του Παναθηναϊκού. Πόσου βαθμού κέρδισε από την Ετσία φέτο. Αν δεν είχατε τρόπο του Μπερμπάτου τώρα. Γιατί δεν μιλάτε τώρα αυτά. Σήμερα ήταν ένα μέτρο. Δεν ήταν καβάλα, μην εκτίδεσαι. Ένα μέτρο ψηλά ήταν. Πάμε στον κόσμο, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Αριανός από Πηλαία. Και εσύ από Πηλαία, φίλε. Καλημέρα. Μεγάλο μήνυμα, μπράβο, φίλε. Καταρχήν, περαστικά στα πουλιά. Για ποιο λόγο? Σήμερα στο κρατικό της Πηλαίας, ναι, έπαιζε ο Γιώργος Μπάγκας, Μουσάτε, φοβερό κλαρίνο. Ναι. Την επόμενη φορά να σε καλέσω και σένα. Δεν μου λέει να σου πω, κάτσε. Να το βλέπεις και να το ρουφάς καλύτερα. Έτσι πως κρατάς το μικρόφωνο. Το Αλεξάνδριο είναι του Άρη το γήπεδο. Φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Δηλαδή Αργανέ όταν λες κλαρίνο, τι Πέτρος Λούκας, Χαλκιάς. Υπηρώτη Κολυμπητερό ή ήταν Γιώργος. Μπορείς να κάνεις διάλογο μαζί μου. Ή Γιώργος Μπάγκας. Ένας. Μ' ακούς? Έλα εσύ μ' ακούς? Λοιπόν άκου τα γράμματα. Άκου τα γράμματα πια είναι. Κάντε διάλογο. Πέρσι το κλαρίνο ήταν μέσα στο Αλεξάνδριο. Φέτος είναι μέσα στο δικό μας. Τώρα αν εσύ αυτή τη στιγμή που έχεις μεγάλο μέτωπο, ενώ εγώ δεν έχω... Βούλος τώρα. Λοιπόν, ενώ εγώ δεν έχω πανηγυρίζεις που με κέρδισες, καλά εντάξει, πανηγυρίζεις που με κέρδισες, δηλαδή τώρα σαν να ανέβει ο Άρης από τη Γάμα Εθνική στην Άλφα, ή ο Ηρακλής τώρα να έρθει στην Τούμπα και να πανηγυρίσω εγώ που τον κέρδισα. Εμένα θα με ακούσεις σε δύο εβδομάδες, δεν θα πανηγυρίσω που κέρδισα τον Ηρακλή. Αφού η διαφορά μας είναι τεράστια στο μπάτζετ. Αργιανή, σταματήστε να βρίζετε. Σας κόβουμε από όλες τις εκπομπές. Καταντήσατε... Και λέει και βρίζεις, γιατί με βρίζεις ρε φίλε. Κάντε καζούρα σου, μπράβο. Αλλά γιατί βρίζεις. Πολύ μαγιά φορτώθηκες. Πολύ βρυσίδι. Σας κόβουμε γιατί βρίζετε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να κόψουμε κανέναν. Επειδή είστε τρισάθλοι και ελληνοί, σας κόβουμε γιατί βρίζετε. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Όχι, είπε το παιδί, έκανε κανένα. Την ωραία καζούρα και το κλαρίνο, ωραίος, ναι. Ωραία ήταν, αλλά βρίζεις γιατί μετά βρίζεις. Τώρα, γιατί βρίζεις. Γιατί βρίζεις, έλα μπροστά να το βρίζεις. Μόνος όμως. Δεν έρχεσαι, ναι. Επόμενη γραμμή, ναι. Νέο Έλληνα. Νέο Έλληνα. Έλα φίλε. Πες ότι είσαι και εσύ Αργιανός τώρα. Έλα φίλε. Καλημέρα. 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 Από τη Σκύβα τηλεφωνώ. Αργιανός. Ναι, με το Μένιο λίγο θέλω να μιλήσω. Αργιανός, σε φίλε. Ναι, αδερφέ. Από Σκίδρα. Από Σκίδρα. Έλα, έλα. Λίγο κάπου πριν, Τζόρνταν, τα πήρε Κοριανό και Στάβεσαι, πριν 2 χρόνια. Γιατί ήρθε μέσα στο χωράφι και παρακαλούσε από Αργιανό να τα πάρει τα Βενεκουκά. Και να μας πει ο κύριος Τζόρνταν πού τα έχει, σε ποια περιοχή τα χωράφια. Βεβαίως. Απάντησε τον Αργιανό, φίλε τον Αργιανό. Βεβαίως. Ποιος έβηλε? Εγώ Πέτρο Παπαδόπουλο με λένε, από τη Σκίδρα. Ποιος?
Πέτρο Παπαδόπουλο. Δεν σε ξέρω, ρε φίλε, ποιος. Το χωράφι που ήρθες από τον ξέρω μου και πήρες τα βερίγωρα και το λέω, μην τα δίνεις αυτόν τον Αμερλούκο. Και έλεγε, σε παρακαλώ, δώσε μου τα βερίγωρα να πάω να τα πουλήσω. Είδες την ταγάρια, έλεγε. Πόσο βλαμμένα είστε. Γιατί το, πού να το ξέρω εγώ, δεν είμαι ξέρω. Φίλε, γιατί χαρακτηρίζεις έτσι τώρα. Όχι, εγώ δεν σε ξέρω. Ποιος. Ποιον. Το Γιώργο, τον αδερφό σου, τον ξέρω. Ποιος Παπαδόπουλος και ποιο ξάδερφο, ρε βλάκα. Ποιον από ποιον πήρα. Τον Γιώργο, τον αδερφό σου, λέει. Άσε τα τρελά σου τώρα, πες και φορά και στη σκύδρα. 30 τόνους εγώ, ρε, εμένα, θα μου πεις. 30 τόνους, μην έχω κάτι, πού τα έχεις, ρε μεγάλο, και εδώ πού είναι αυτό, γιατί πλάμι με και δεν σε ξέρω. Στο Βάλτο, το Βάλτο, το ξέρεις που είναι ο Βάλτος. Ο Βάλτος, εκεί μην πας, η μεγάλη χωράφια, ρε. Α. Ποιο Βάλτο, ρε, είσαι στη χωράφια, ρε. Να σου δείξω τι. Και εγώ σου έρθανα από αυτά που έλεγε για τι δηλώσει και αυτά σε έπιασα για λίγο άσχετο. Τα δίνει στον Πούτιν κατευθείαν, αδερφέ. Ακούστε λέω εγώ. Εγώ σου μιλά. Σταμάτα. Εγώ σου μιλά. Τα στέλνει από αυτά που είπε σε έπιασα για άσχετο. Και δήλωση καλλιέργεια, θα σου δείξω ρε τσομπάνε ή από τι δηλώσει. Βλάβο τώρα, δεν το ξέρω κατά κύριο. Είδε και ένα μανάβι κοπή στο νοσοκομείο. Είδε και ένα μανάβι κοπή στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο για μανάβι μου. Είσαι ένα μανάβι, δεν είσαι ένα αγρότη, μην περνάει στη βούρτσα. Μανάβι, δεν είσαι. Και πατάτε που είσαι στη βρετή που λε, ναι, συμφωνώ. Πού με ξέρει, ρε, καταρχήν. Τα βρεθεί με μια μέρα, ρε, σήμερα να τα δείξει. Γιατί φυσικά, να σε δείξω και τη δήλωση καλλιέργεια, να σε δείξω και τα γουράβια, φυσικά. Και τα γουράβια. Και δεν μπορώ να πάρω παραγωγικό εδώ και τρία χρόνια. Εσείς που τα πήρατε πριν κάτι χρόνια, πληρώνατε και πέτρες. Τώρα τι μου λες τώρα, τι είναι τώρα, δεν με θυμάσαι. Δεν μιλάτε, 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 δεν. Μα δεν το ξέρω τον τύπο, ρε. Ποιος είσαι, ρε, τι παίζει. Ποιος είσαι, ρε, τι με. Μα αυτό σου λέει, εσύ είναι από τη Σκύδρα και δεν σε ξέρει εσένα. Άρα λογικό είναι να μην το ξέρει, παιδί, γιατί δεν με ξέρει εμένα. Ναι, ναι, το ξέρω τον κύριο. Τον κύριο το ξέρω. Εγώ πώς δεν σε ξέρω, ρε, φίλε, ποιος είσαι. Κοράφια μέσα στη Σκύδρα. Εγώ, αδερφέ, είχα το περίπτερο μέσα στην πλατεία, στο Δημαρχείο. Ρέβαια το πετρέφω καράβια των αργανών όσοι πούνε. Και άσε το... Εμένα με ξέρεις προσωπικά, ρε φίλε, εσύ, εμένα με ξέρεις προσωπικά. Εμένα με γνωρίζεις εσύ προσωπικά. Εσύ δεν είσαι αγόραζες. Όχι, δεν είσαι παραγωγός. Το χαζό τι λέει τώρα. Εσύ με ξέρεις προσωπικά, εμένα, ρε. Κοίταξε, κοίταξε να δεις, θα τα κάνω. Αυτό μπορώ να στο εξηγήσω με τη δήλωση καλλιέργειας. Βρε, ποιο είναι το έστω, θα μου πεις τώρα. Εσύ... Εμείς όλο καλλιεργούμε να πούμε Βερίκοκα, έχουμε κεράσει, έχουμε δάκρυα, να μου πεις εσύ τώρα μένα για κλάδωμα εσύ. Πού έχεις χωράφια, πες. Να το βλάκα δεις τώρα. Σου λέει, πού έχεις χωράφια, πες. Τον είσαι... είπα ρε, στο Βάλτο. Ξέρεις το Βάλτο που είναι, ρε. Ρε, ο Βάλτος ξέρεις πόσο είναι. Είναι από τον προφήτη, είναι από τον προφήτη, μέχρι και το Αρσένη είναι ο Βάλτος. Θέλεις να σε πάω να τα δεις. Θέλεις να σε πάω να τα δεις. Θα χαρώ πολύ και να με πάρεις και βράδυ θέλω, ρε φίλε. Δεν μου λες, έλα να σου πω τώρα να ξέρεις. Έλα να σου πω τα γι'. Έλα να σου πουλά στην τηλεόραση, γιατί σ' ακούω εγώ και πολύ καιρό. Και μου το παίρνεις αγρότης εσύ. Δεν μου λες. Εγώ ήξερα ότι αν καλλιεργεί κάτι, καλλιεργεί. Έχει παστελόδεδρα. Δεν την πουλάει παστέλι. Καλλιεργεί το πνεύμα του Τζόρνταν. Δεν μου λες. Δεν μου λες. Τα αδέρφια μου τα ξέρει, εσύ και δρασί. Καλλιεργεί το πνεύμα του Τζόρνταν. Να ακούσω να καταλάβει. Τα αδέρφια μου τα ξέρει. Εσύ προσωπικά μια φορά με πήρε από τη Σκύδρα και με πήγε να πούμε στο Θεσσαλονίκη. Ωραία. Τα αδέρφια μου τα ξέρει, δεν ξέρω ποιο είναι. Τα αδέρφια μου τα γνωρίζει. Το Γιώργο πολύ καλά. Τα ξαδέρφια. Την αδερφή μου την γνωρίζεις. Εσύ είσαι με τώρα, αν το θέλει να ξέρετε το σκυλί σου, μωρά αδερφέ τώρα. Τότε πώς ξέρεις άμα εγώ χωράφια δεν έχω ρεβιές και στο γυαλί και λες στα χλάμαρες. Πώς ξέρεις ότι δεν έχω χωράφια ή αν έχω χωράφια. Active member. Έλειξε μήνε τα ξέρετε. Δεν μου λέτε, άστα τα χωράφια. Άστα τα χωράφια. Ο Τζαβέλας λέει θα πάει στο Καραϊσκάκι πρώτον και δεύτερον. Ο Κάτσι γιατί δεν παίζει. Δεν μας είπε τίποτα για τον Κάτσι. Γιατί δεν παίζει ο Κάτσι. Γιατί είναι γλώσσα. Ο Κάτσι ήταν στην Αποστολή, ρε φίλε, και στην Καλονία. Καλά, και αυτό τώρα. Συγγνώμη λίγο, Τζόρνταν. Ένα δευτερόλεπτο. Και αυτό που γίνεται. Παίζει το λέτε δύο μήνες. Ο Κάτσι έπαιξε δύο-τρία παιχνίδια εδώ και πέρα. Γιατί φάγατε τον Κάτσι και βάλατε αυτό το παλτό στο Τζίμιρο. Ποιο είναι παλτό. Αυτό το έχει παλτό. Και ο Κάτσι το πήρε πριν το κέντρο. 45 λεπτά. Ο Κάτσι είναι παιχταρά και ο Τζίμιρο είναι παλτό. Δεν είναι παιχταρά. Έχετε άγνοια από μπάλα.
ασταλτικά είναι πιο καλός ο Κάτσερ, Τζόρνταν. Όχι, να το πούμε αλλιώς. Αυτό που είπε το παιδί, αν έπαιζε ο Κάτσερ, θα κερδίζει τον Ατρόμητο. Το 1-0 και παίρνει στο τριποντάκι τώρα. Επόμενη γραμμή, ναι, πολιτικά. Ναι, δεν ξέρω. Μη σοφάρει. Αλλά και αυτό που γίνεται με τον Κάτσε, ένα δευτερόλεπτο, όχι το θέλει η Τσέλσι, όχι το θέλει η Ίντερ, όχι το θέλει η Μίλαν, αυτό τι είναι πάλι. Εντάξει, και αυτό είναι. Τι ανέβουν το μεταράζ. Δεν πάει κανένα σα σου όλο και δεν. Λέει, φίλε, ναι. Ναι. Ναι, φίλε, ναι. Όρμα. Έλα. Θέλω να μιλήσω λίγο στο Μουσάτο. Έλα, φίλε. Δεν τον άβρισε. Πουλά είναι. Φίλε, πριν σε πήρε ένα συνοπαντό μου και του είπε σκάσε. Όχι, όχι, ναι, μιλούσε πάνω, έβρισε γι' αυτό. Αν δεν έβρισε και του το είπα, ζητάω συγγνώμη. Και μετά σε έβρισε, ρε φίλε. Ζητάω συγγνώμη τότε, εντάξει, όντως. Δεν άκουσα καλά. Τι είπε, τι είπε. Λέω, ζητάω συγγνώμη, νόμιζα ότι με έβρισε εκείνη την ώρα. Όντως, δεν μ' άρεσε να το κάνω αυτό. Ήταν λάθος, το παραδέχομαι. Κομπλεξικός δεν είμαι, φιλάσε. Φίλε και εσύ, Αριανός. Είπες επίσης ότι στο Παλέ πέρσι έγινε κλαρίνο. Ναι. Η ομάδα που είναι καλύτερη στο μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη τώρα. Είναι ο Άρης φυσικά, εννοείται αυτό. Απλά σου λέω ως πίκα. Εγώ να πω κάτι τον Αριανό τώρα σοβαρό. Φίλε Αριανέ, μ' ακούς. Έλα. Άκουσε με λίγο. Αν συνεχίσετε με αυτά τα μυαλά και πηγαίνετε με χίλια στο μπάσκετ, όλοι οι Αργενοί, και ξεχάσετε να περάσετε από την Παπαναστασίου καμιά δεκαριά χρόνια τώρα. Μπράβο, μόλις μου στην Άλφα θα πάνε. Ο ποδοσφαιρικός Άρης δεν έχει πολύ άσχημα. Εγώ τα έχω ξαναζήσει αυτά το 80. Μπράβο. Δηλαδή είναι ικανός ο Αργενός όλα πηγαίνει να πληρώνει 50, 60, 70 ευρώ εισιτήριο στο μπάσκετ και να κάνει να περάσει από το ποδόσφαιρο χρόνια. Μέλιο Ντόμπρα, τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση. Θα ήθελα στον Άσκαρη στην μπάλα του Άρη στο ποδόσφαιρο. Άστο να μιλήσει με τον Άρη. Έλα. Άστο να μιλήσει με τον ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Αλλά δεν έχει πολιτική φάτσα ο Άρη. Συμφωνώ. Μπορείτε. Την έχω κάνει αυτή την ερώτηση πολύ φίλου. Άστο να ολοκληρώσει τον άνθρωπο. Για πε, φίλε. Τι με ρώτησε, γιατί δεν ακούω. Λέω, φίλε, αν δεν έπαιρνε τον μπάσκετ και πες τώρα ότι εμφανιζόταν σήμερα ο Λάσκαρης, πού θα τον ήθελε, στην μπάλα ή στο μπάσκετ? Σου έλεγε ότι θέλω να πάρω το ένα από τα δύο. Στην μπάλα, αλλά το βλέπω, έχει μια κουλτούρα περισσότερο για μπάσκετ. Γυναίκα. Δεν έχει ποδοσφαιρική. Μάτσα, γυναίκα. Δηλαδή βλέπεις ο Καρυπίδης. Ναι, έχει ποδοσφαιρικό παραγωγική φάτσα. Επειδή είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε λίγο μαζί με τον Παλικάρι. Ο Παπαθανασάκης του Ηρακλή έχει φάτσα για μπασκετικού παράγοντα. Λοιπόν, εκεί που ήθελα να καταλήξω, τέλος πάντων, πριν γίνει αυτή η παρεξήγηση που έβριζα το στοπαδό σου κτλ. Δεν τον έβριζα. Είναι ότι είναι όχι, εντάξει, τον είπα αβούλωστο, ενώ δεν είχε βρει στο παιδί, έχει δίκιο εδώ. Να τα λέμε όλα. Είναι ευαίσθητη άνθρωπο. Όχι, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, εγώ την επόμενη Κυριακή στις 14 Φεβρουαρίου θα κερδίσω τον Ηρακλή. Μπορεί να κάνω μια καζούλα, δεν το πανηγυρίσω, γιατί η διαφορά μπάτζετ μας είναι τεράστια, δεν όπως παλιά. Εκεί θέλω να καταλήξω και με τον Αριανό. Εσύ ρε φίλε, την ΑΕΚ πρέπει να χαίρεσαι που κερδίζεις, που πας για τρίτος. Όχι τώρα το καημένο. Ο ΠΑΟΚ, το λέω, ορίστε, το λέω μπροστά στις κάμερες. Καημενούλης είναι ρε φίλε στον μπάσκετ ο ΠΑΟΚ. Καημένος είναι. Εγώ στον Λουγά είμαι από πρώτης και πέρα. Να ξεκινήσω ρε παιδιά. Μήνυμα, το μήνυμα. Μη λέγε ρε φίλε. Ρε που είσαι εκνευριστικός είσαι. Το μήνυμα άλλο. Δεν με νοιάζει το μήνυμα. Σε μένα. Όχι, να πεις. Όχι, δεν το πεις εσένα. Δεν πάψε εσένα, ρε, μην φωνάζεις. Δεν είναι καθυστερημένος, αυτόν το είπα. Δεν καθυστερημένος. Άντε ρε, πάμε καθυστερημένο, ρε. Δεν το πεις εσένα, ρε. Δεν το πεις εσένα. Άντε, ρε. Γιατί δεν είσαι καθυστερημένος, ρε φίλε. Κοίταξε και αυτό όμως τώρα ακουστεί με την εκπομπή. Ναι. Ξεκινάς εσύ, μιλάς με το τηλέφωνο. Από εκεί αρχίζουν το ψου-ψου-ψου μου σαν τη γεροντοκόρη. Ναι, ναι. Λέω Τζόρνταν κάτι από εκεί, επίτηδες γίνεται αυτό. Εσύ δηλαδή δεν πετάγεις από ό,τι μας... Το να πετάγομαι, πετάγομαι μόνο εγώ. Το να μιλάνε τρεις μαζί. Ναι. Α, δηλαδή να μην μιλάμε εμείς για να δεν ακούγεται εσύ. Τίποτα, να μιλάμε, λέω. Μιλάμε για να με πετάγεις εσύ, άσε μας. Θέλω να πει ένας, ρε φίλε, αυτό σου ας, ας, και... Ωραία, φίλε, δεν θέλει να μιλάει. Εγώ το λέω ότι χτυπάει άσχημα, δεν ακούγεται τίποτα, μας λέει... Πάμε σε αφήνω μου σε πια. Σε αφήνω μιλάει, ναι. 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 Γεια σας. Και εγώ από Κυρκή παίρνω τηλέφωνο, Αγιανός είμαι εγώ. Για το Μένιο θα ήθελα. Σήμερα φίλε, σήμερα φίλε. Τι άλλα περιμένεις δηλαδή να δεις. Τι πράγμα. Τι άλλα περιμένεις δηλαδή, σε γάμα κατηγορία όταν... Δεν κατάλαβες τι είπα, δεν κατάλαβες. Ναι, ο Άρης, ναι. Το υλικό που έχει, γιατί τον έχω παρακολουθήσει πολύ τον Άρη. Ο Άρης το υλικό που έχει δεν είναι για αυτή την κατηγορία. Είναι υλικό αλφαεθνικής. Έτσι. Σίγουρα. Δεν δικαιολογείται. Έχει ένα υλικό αλφαεθνικής. Έχει έναν προπονητή αλφαεθνικής.
Λέει τώρα πετιέται ο καθένας και λέει να πούμε, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πετιέται ο καθένας και λέει τώρα να πούμε μάθαν όλοι ποδόσφαιρο. Είναι κλεφτοματσάς ο Αναστόπουλος. Και κλεφτοματσάς να είναι ο Αναστόπουλος, για να κλέψει ένα μάτς, πρέπει 5 λεπτά να πατήσει την μπάλα κάτω. Να πας να του κλέψεις το μάτς. Έχεις απέτηση να πεις καλύτερο ποδόσφαιρο. Εγώ πιστεύω όταν για δυο όλες οι ομάδες βλέπεις λεφόρες. Είπα να πεις δυο δεκάλεπτα από ένα δεκάλεπτο σε κάθε ημίχρονο. Ο Άρης. Θα συμφωνήσω αυτό που είπες. Αυτό είπα. Εγώ είπα να γίνει Μπαρτσελόνα. Η ομάδα θα βγει φέτος. Άντε πάλι. Ρε φέτο ξέρουμε. Θα κοιτάξουμε κάτι για τον χρόνο. Για τον χρόνο τι να κάνεις δηλαδή. Η ομάδα θέλει ενίσχυση, δεν μπορεί να πει η ομάδα. Θέλει ενίσχυση. Είμαστε από τώρα για κινήσεις. Θέλει ενίσχυση η ομάδα. Αλλά μην φανταστείς ότι δεν έχει κανένα 40 αργά μεταγραφές. Όχι, σίγουρα. Δηλαδή, με 3 μεταγραφές καλές η ομάδα θα μπορέσει να βγει κατηγορία. Ναι. Δηλαδή αυτά που λέγεται για Αμπτούλ, Λαζαρίδη και πες τον άλλο, ο Άρης ανεβαίνει αέρα. Μην νομίζω ότι και η Β' Εθνική είναι τίποτα. Ότι είναι καμιά κατηγορία. Ήταν αγιανός τον Αμπτούν να δέλει στην ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι Αμπτούν θα και χαλάσει την ομάδα. Δεν νομίζω ότι Αμπτούν θέλεις κάτι σαν το τούλι. Από πού το πιστεύεις αυτό ρε Αργιανέ τώρα. Από το χαρακτήρα του φαίνεται ο άνθρωπος. Δηλαδή ποιον πρέπει να έχουμε τώρα, τον Μπόι, τον Κουτσό. Αυτοί πρέπει να φύγουν, αυτοί που είναι σε αυτή την ηλικία. Εντάξει, δεν δηλαδή ο ένας θα χαλάσει, ο άλλος θα κάνει. Είναι ξύμιος προπονητής. Ο Αμπτούν σήμερα παίζει στον πάγκο βασικός. Βλέπει τα μάτς, αλλά δεν είναι και κανένα κορόιδο να καλείς τώρα τον Μπόι στην Football League. Δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα. Πάμε επόμενο. Πάμε, εντάξει. Πριν έρθει ο παίκτης, θα χαλάσει το κλίμα. Δηλαδή ποιον θέλετε να πάρετε. Ποιον, για ποιον παίκτη λέει. Άμα δεν έρθει ο Αμπτούν είναι ένα κακός χαρακτήρας και χαλάσει το κρίμα. Είναι πολύ τέλεια. Έχετε ήδη ένα παλιό χαρακτήρα το κόκκινο και δεν έρθει. Και τι να κάνουμε, να πάρουμε καλά παιδιά. Κοντός είναι, δεν πρέπει. Από καλό σπίτι να μπούμε που τα αγαπάει η μαμά και να μείνουμε γάμα εθνική καμιά 30 χρόνια. Ο Αμπτούν είναι πολύ τέλεια για τη Β' Εθνική. Ο Κάτσε και ένα γρήγορο στόπερ. Γρήγορο στόπερ. Και ο Κάτσε στο ανασταλτικό παιχνίδι ενό ΠΑΟΚ ο οποίο παίζει με τα εξτρέμ. Όχι ρε παιδιά, όλο το κέντρο του ΠΑΟΚ είναι ο Κάτσε. Ο Κάτσε είναι. Καλό ή κακό. Θέλετε να δίνετε στον Κάτσε επειδή είναι Αλβανό. Είστε ρατσιστόμουτρα. Μέχρι τώρα δεν ήταν. Ναι. Μέχρι τώρα δεν ήταν. 100 χιλιάρικα. Από το Μονακό. Και να παίρνουν οι άλλοι 500 και 800. Καλά κάνει και δεν υπογράφει. Παίρνει 100 χιλιάρικα. Τι σε λέω εγώ τώρα. Επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Αριανός από Γρεβενά τηλεφωνώ. Φίλε, είναι 3 ή 4 χρόνια που έρχομαι εδώ στην εκπομπή. Δεν έχω ξαναθυμηθεί εκπομπή να παίρνουν όλο Αριανή. Δεν το έχω ξαναθυμηθεί αυτό το πράγμα. Και το 80% είναι κοπρίτες. Λοιπόν, καταρχά, Ραπτόπουλε, να πω ένα μπράβο σε σένα που φέρεις το Μένιο σήμερα στην εκπομπή. Μα εγώ δεν φέρω το Μένιο, ο Μένιος η πόρτα είναι ανοιχτή. Αυτός με τα χωράφια έχει μπλέξει εκεί, έκανε και το μωρό και μια άλλη μια δεν έχει. Να σου ζήσει το Μένιο το μωράκι να δει. Εσύ φίλε, ό,τι αγαπάς. Πες. Πες. Λοιπόν, χαιρόμαστε να ακούμε τέτοιες φωνές στη Μαρμίτα. Θα λέμε σε ένα Ραπτόπουλε για να φτιάξει λίγο εκπομπή. Δεν γουστάρουμε καθόλου τον Τζόρνταν, ο οποίος ξελαρικιάζει την αρχή. Μας προκαλεί αηδία και πονοκέφαλο. Ο λόγος. Ο λόγος γιατί είναι ο Βαγλούπες, έτσι απλά. Κατάλαβες. Είναι αγνός παοξής όμως. Δεν είναι... Δεν με ενδιαφέρει η άποψή του αν με γουστάρει. Κάτσε, πώς δεν σε ενδιαφέρει. Καλά και υπογραμμένο στα αρχίδια μου. Εγώ να δεις πως εγώ. Εγώ να δεις πως εγώ. Είπα το 80% των Αργιανών είστε κοπρίτες. Πού είστε κοπρίτες ρε. Ναι, γιατί... Τι είσαι τώρα να πούμε εσύ. Ναι, είστε, χάνετε οποιοδήποτε δίκιο που... Μόλις σας λέω μια αλήθεια δεν το γουστάρετε. Μην με γουστάρετε. Δεν σας... Κι εγώ δεν σας γουστάρω. Και να ξέρετε ότι το κοινό που σας βλέπει, όταν με βλέπει στον δρόμο την άλλη μέρα, λέει τι κοπρίτες είναι αυτοί οι Αριανοί. Ναι, δεν το λέω εγώ, το λένε οι ακροατές. Εδώ είναι η ποιότητά σου. Δεν θα κοιμηθώ απόψε γιατί δεν με γουστάρεις εσύ τώρα, να ξέρεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα φίλε. Ναι. Ναι. Επειδή μιλάμε. Ναι, καλημέρα φίλε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ήθελα λίγο να πω το εξής παρακαλώ πολύ. Είμαι και εγώ Αριανός. Άρης. Από Θεσσαλονίκη είστε. Από τη Σόλνη και ναι. Λοιπόν, άκουσα για τις μεταγραφές που λέτε για Κάμπορα, για Νέτο, για Χαβίτο κτλ. Ο Μένιος είπε ότι... Ποιος το είπε? Ότι επανέρχεται το παρελθόν με την κοπελάρα που μου άρεσε αυτή δεν είναι. Εγώ σας ρωτάω απλά το εξής. Ποιες μεταγραφές πρέπει να κάνει ο Άρης για να είναι σίγουρο... Εσείς δεν γίνεται δουλειά έτσι. Φίλε, δεν το είπα εγώ αυτό. Δεν ξέρω ποιος το είπε εδώ στο πάνελ. Για Κάμπορα, Χαβίτιο και τέτοια. Δεν το είπα εγώ. Εγώ όπως τον έχω δει τον Άρη και όπως ξέρω και τη Β' Εθνική, ο Άρης με αυτή την ομάδα που έχει.
Αν κάνει 2-3 προσθήκες παικτών, τύπου από αυτά που ακούγονται, Απτούν, Λαζαρίδη, το Ατρομήτου, και ακόμα έναν παίκτη, ανεβαίνει αέρα και από τη Β' Εθνική. Χωρίς προβλήματα, όλη τη χρονιά οικονομικά και τα λοιπά, έτσι, να πάει μια χρονιά. Όπως... Αυτό που δεν θέλω είναι ότι δεν θέλω να μας βγει η ψυχή όπως μας είχε βγει το 2005 στο Εγάλο με το Χαϊδάρι, να πούμε, που κοντέψαμε να πάθουμε εγκεφαλικό. Δεν νομίζω ότι θα έχει τέτοιο πρόβλημα, αν συνεχίσει, αν συνεχίσει νορμάλ, έτσι. Δηλαδή, αν ο Καρυπίδης πάει όπως πάει από την αρχή μέχρι τώρα, με αυτό το υλικό και με 2-3 προσθήκες, με αυτό το κλίμα που επικρατεί στον Άρη αυτή την εποχή. Γιατί, ξέρεις, τον Άρη το κλίμα είναι ανθυγιεινό. Παιδιά, το πρόβλημα, έτσι, αν θέλετε να μιλήσουμε... Βλέπω αυτή την εποχή, είναι καλό το κλίμα. Το πρόβλημα του Άρη δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι, γι' αυτό δεν ασχολούμαι καθόλου. Το πρόβλημα του Άρη, από εδώ και πέρα, έχει να κάνει με την εκαθάριση, ναι, το πώς θα γίνει καινούργια εταιρεία, ναι, το πώς ο Σκόρδας δεν θα αφήσει με τον Μαρθαίο και τους άλλους να γίνει νέα εταιρεία. Έχει θέματα τέτοια. Ναι. Αντί να αναλωθείτε πόσους βαθμούς διαφορά και αν παίζει ο Αναστόπουλος ταμπούρι ή παίζει παραγωγικό ποδόσφαιρο, θα πρέπει να πιάσετε το δικαστικό, οικονομικό, πολιτικό, το ρεπορτάζ της... Και να μπορεί να κρατηθεί ο Καρυπίδης, ναι, έτσι. Ναι, ενώ το παίζουνε στο ρεπορτάζ του Άρη... Στο ρεπορτάζ του Άρη παίζουν ρεπορτάζ της νύχτας, ρεπορτάζ καταναλωτικού ρεπορτάζ. Δικαστικό, φοροτεχνικό. Έχει όλα τα ρεπορτάζ full και το τελευταίο ρεπορτάζ είναι το ποδοσφαιρικό. Θέλω λοιπόν να αναλωθείτε περισσότερο σε αυτό το κομμάτι, το αγωνιστικό. Να σε απαντήσω, τόσο μεγάλη σημασία. Κάτι τελευταίο που ήθελα να πω, επειδή είπε και ο Μένιος για τον Αναστόπουλο, ήθελα απλά να του πω το εξής. Ναι. Ρε φίλε μου, έχει 16 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Άλλο είπα, άλλο είπα, και για να καταλαβαίνομαστε τι λέω. Λέω ότι την πιο δεμένη ομάδα από πλευράς ομάδος στην κατηγορία την έχει η Χρυσούπολη. Δηλαδή, όταν βλέπεις τη Χρυσούπολη, βλέπεις και μια ομάδα του προπονητή. Έχει μια αρχή και ένα τέλος. Του πηδούσε και είναι σακά, τη γυναίκα του τέτοιου. Ο Άρης έχει ποιότητα παιχτών. Αλλά η ποιότητα των παιχτών είναι τέτοια που σε αυτή την κατηγορία περνάει για πλάκα. Δεν παίζει 10 λεπτά μπάλα σε κάθε ημίχρονο. Να πεις ότι 10 λεπτά είδα την μπάλα φυσιολογικά. Λοιπόν, πάντως το αποτέλεσμα το παίρνει και αυτό είναι που μετράει. Εγώ αυτό ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Σίγουρα μετράει το αποτέλεσμα. Σίγουρα μετράει το αποτέλεσμα. Σε είπα για το Σεπτέμβριο, ήξερε τι με είπε. Σε λέω την καλύτερη ομάδα. 15 βαθμοί είναι μπροστά από τον Άρη. Σου είπα την καλύτερη ομάδα τη κατηγορία. Καλύτερη ομάδα από ποιον, από τον Άρη. Εγώ για μένα. Ονειρεύεσαι. Ο Άρης ευνοείται, ρε. Τι ευνοείται. Τα κιλά της εγκυμοσύνης. Ονειρεύεσαι. Εγώ να πάρεις αυτή την κατηγορία. Ποιος έχει ευνοηθεί περισσότερο φέτος, ο Άρης της Γάμα Εθνικής ή ο Πάου της Αγγλικής? Πού ευνοείται ο Πάου? Σε δύο μάτς ευνοείται και ο Πάου. Σήμερα ευνοείται και με τον Κόλο Ψε. Με τον Παναθηναϊκό. Με την ΑΕΚ που ευνοείται, ρε φίλε. Τι που ευνοείται? Πάρε από την αρχή του παιχνίδι. Σου πετάει μια πεναλτάνο στο 1-1. Ο Σιμόνες, ο Χάτσος το Σιμόνες. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Τι λέει τώρα για Άρη και για διαιτησία, δεν του κατάλαβα. Λέω, κουίζ. Πώς έχει ευνοηθεί περισσότερο φέτος στο ποδόσφαιρο, ο Άρης της Γάμα Εθνικής? Τελευταία φορά, γιατί το παιδί δεν καταλαβεί. Ευνοεί το ΠΑΟΚ φέτος. Μετά τον Ολυμπιακό ευνοεί το ΠΑΟΚ. Τελευταία φορά θα το πω γιατί δεν πας και το καταλάβει. Το υλικό του Άρη για αυτή την κατηγορία περνάει και να μην τρέχει. Μόνο να περπατάει. Εννοείται. Ανεβαίνει. Φυσικά. Επόμενη. Το είπαμε αυτό. Ναι. Και να το μπλε. Πού είναι η μένη τη πιάτα στα τερέκια να πούμε. Τι έγινε. Αριανός. Αριανός, ναι. Τι έγινε, ο Θόδωρος δεν είναι? Ναι. Έφερε την κατατάξη του Μένιο, δεν είναι τόσο σωστό. Γεια σου Θόδωρο. Σώθηκε. Γεια σου ρε Μουσάτε, να πούμε με τα μέλια. Την άλλη φορά θα έχεις και ένα 5 κιλό μέλι εκεί, το θέλω να πούμε. Οκ. Τζόρνταν. Καλά. Τι έγινε αγόρι μου σήμερα? Καλά, τι να γίνει. Κουρασμένο σε βλέπω. Στεναχωρεμένο. Αγορεμένο είμαι. Περπατούσαμε και σας κερδίσαμε σήμερα. Πού να τρέχαμε κιόλας. Δεν το είδα το μάτι, δεν έχω άποψη. Αφού είναι... κερδίσατε. Με τον μπάσκετ οι υποξίδες δεν έχουν άποψη. Αφού ρε Θόδωρε, έχεις πολύ καλύτερο ρόστερ από μένα. Εγώ άπαξ, μόνος Κορσιανίτης έκανε. Πήγε να πάρει στη ζημιά. Πάντως είναι φοβερό, ε. Μια νίκη στο μπάσκετ. Ξέρεις γιατί σας πειράζουν οι Αργιανοί στο μπάσκετ σήμερα? Γιατί τους πειράζετε, γιατί? Θέλεις να μάθεις το γιατί? Ναι.
Γιατί όλη την εβδομάδα σχολιάζατε πρώτοι εσείς στο μπάσκετ σε όλα τα στέκια σας. Σωστό. Έρχεται η ώρα να πληρώσετε. Σωστά. Μέσω του μπάσκετ θα βρείτε τι ακριβώς θα συμβαίνει. Νομίζετε ότι εσείς ότι οι αριανοί του μπάσκετ έχουν καμία σχέση με τους παοξίδες του μπάσκετ? Ουδεμία. Ο Άρης έχει από μόνο του ένα μπασκετικό λαό πάνω από 5.000 που μπορεί να πάει να γεμίσει το Παλαιό Σπορ χωρίς οργανωμένους φιλάδους. Που δεν τους θέλει η Τζόρτζια πολύ. Ναι. Λοιπόν, εγώ το έχω πει επανειλημμένα. Ο Άρης θα έρθει στη Β' Εθνική την επόμενη χρονιά. Επειδή ήδη και ο Ολυμπιακός Βόλου από σήμερα τα παράτησε, δεν ασχολείται πλέον με το πρωτάθλημα. Αργιανέ, να σε κάνω μια ερώτηση. Μισό λεπτό, μένει όταν κάνεις. Και επειδή και ο Ολυμπιακός Βόλου τα παράτησε και είχα πει στο φίλο μου τον Κώστα ότι 5 ομάδες από τη Β' Εθνική του χρόνου δεν θα δηλώσω συμμετοχή. Εγώ δεν ζω για την άνοδο από τη Β' στην Α. Εγώ σας το λέω παντελονάτα, ζω για την κλήρωση του κυπέλλου Ελλάδος που θα συμμετάσχω του χρόνου. Θέλω Αγροτικό, Αστέρα, Ηρακλή και πάω στον ίδιο όμιλο. Άκουσε Μαργιανέ, θέλω να τιμωρήσω τις ομάδες σας μέσω του κυπέλλου. Εντάξει. Επειδή η κοροϊδία και το ξεφτιλίκι που έχετε κάνει στην ομάδα μου όχι κακός, εμείς φταίμε για αυτό το ξεφτιλίκι πρωτίστως, έτσι. Λοιπόν, αλλά επειδή το συνεχίζετε και πρέπει να σας απαντήσουμε με κάποιο τρόπο, ο μοναδικός τρόπος μέχρι να φτάσουμε στην κατηγορία που είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής είναι η επόμενη χρονιά και είναι το κύπελο. Εύχομαι να μας δώσει ο Θεός την ευκαιρία από τους πρώτους ομίλους να κληρωθούμε αναμεταξύ μας. Στους τέσσερις περνάνε δύο. Το στάμπαρε, ρε γατόπαρδε. Το στάμπαρε. Στους τέσσερις περνάνε δύο. Ποιοι θα περάσουν? Το στάμπαρε. Ο Ηρακλής με τον Άρη και ο ΠΑΟΚ με τον Αγροτικό Αστέρα να κάθονται απ' έξω. Έτσι έλεγαν και οι Ηρακλειδείς πρόπερση, αλλά τα λίγο πήρανε. Όχι, τι έχω τίποτα να κάνω. Ναι, έδινε ο Νουάτσι ασίστ, γκολκίπερ για το φόντο του Κυπουρέ. Δεν ξέρω, λέγανε μακάρι να πέσουν με τον ΠΑΟ. Παρακάλια είχαν. Όχι, τι έχω τίποτα καλό για τον Ηρακλή. Η ΕΠΟ έχει κανονισμό προστασίας της ομάδας, το ομάδα Super League. Όχι, τι έχω τίποτα καλό για τον Ηρακλή. Φέτος γλιτώσανε. Αυτή να πούμε είναι άλλο πράγμα. Αυτή είναι unfair. Αυτοί πέσανε με 9 στο γήπεδο του Μακεδονικού και μας βάζανε 6 και φωνάζανε βάλτε κι άλλα. Ναι, αλλά γιατί όμως. Γιατί όμως. Αυτό θα του ρίξω 10 φορές. Γιατί όμως. Εγώ πάλι πρώτη φορά το είδα αυτό. Ο αντίπαλος να πει. Ρώτα τον κόσμο το μετεγλέργο σου πει. Ξέρω πολύ καλά κύριε Ασλαμά γιατί. Το γιατί το ξέρω καλύτερα από σένα. Γιατί τι είχε πει στα αποδυτήρια ο Μιχαλίτσιος στο μάτσο εκείνο στην Ευκαρπία εκείνο το ηλιόλου στο μεσημέρι. Το γιατί το ξέρω καλύτερα από σένα. Άμα το ξέρεις τότε. Την Ευκαρπία δεν ήταν ο Μιχαλίτσιος όμως, ήταν ο κύριος Χατζάρας με το Φωμούμπουτ και με το. Ο Χατζάρας ή ο Μιχαλίτσιος ήταν εσύ. Το 6-0 ήταν. Ο Μιχαλίτσιος. Ο Μιχαλίτσιος. Ο Μιχαλίτσιος είναι όσο Χατζάρας. Φοδωρέ. Ο Μιχαλίτσιος. Το 6-0 είναι ο Μιχαλίτσιος. Ο Μιχαλίτσιος ήταν γενικός αρχηγός προπονητής, ο κύριος Χατζάρας. Όχι. Ο Μιχαλίτσιος ήταν. Όχι, στο 6-0 ήταν ο Μιχαλίτσιος. Ο Μιχαλίτσιος είναι στο 6-0. Είναι ο Μιχαλίτσιος. Μα δεν ήταν η χρονιά, ρε Θόδωρε, που έπεσε ο Άρης εκείνο το 6-0, έτσι. Μια χρονιά πιο πίσω ήταν. Ναι. Μένιο, για πες μου, τι ερώτηση ήθελε να με κάνει. Και είπε παράτητα. Ο Μένιος ακούει. Τι πράγμα. Ήθελε να με ρωτήσει κάτι. Φίλε, δεν θέλω να ασχοληθώ τώρα με αυτή τη συζήτηση που κάνει το 6-0, το 5-0 και αυτά. Ναι, λίγο με νοιάζει. Θόδωρε. Μισό λεπτό. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Σαν Αργιανός, γήπεδο στο μπάσκετ ή γήπεδο στο ποδόσφαιρο. Τι πράγμα. Σαν Αργιανός, γήπεδο στο μπάσκετ ή γήπεδο στο ποδόσφαιρο. Τι να θέλω, δεν ακούω. Τι θέλεις γήπεδο στο μπάσκετ. Σαν Αργιανός, τι θες γήπεδο στο μπάσκετ ή γήπεδο στο ποδόσφαιρο. Γήπεδο στο ποδόσφαιρο έχω, τι να το κάνω. Είδες. Καλά λέει, Γκαρσί. Το Βικελίδης είναι κούκλα ρε φίλε, για σένα. Είδες εγκληματικές πράξεις. Άκου να δεις. Ποδοσφαιρικό γήπεδο. Το μεγαλύτερο μέλημά μου στο ποδόσφαιρο είναι ο κύριος Καρυπίδης να καθαρίσει την αυλή του πάρκου της Αλκμίνης και την αυλή από τα μαγαζιά τα απέναντι. Καλά, αυτό το ακούω από το 1930. Όταν κάτι καφενεία από την Παπαναστασίου
σταματήσουν να λειτουργούν. Κάτι καφενεία στα στενά μέσα που τα είχαν πρώην ταξιτζίδες. Κάτι μαγαζιά που είναι κάτω από την Αλκμίνη. Γιατί ρε φίλε σταματήσουν να λειτουργούν. Πολλά τσιγάρα και κάνουν κουμάντο αυτοί που ζητούσαν από τον ποδοσφαιριστή που έδινε και πήγε στον Ηρακλή Αμπελοκήπων να τους δώσει και 5.000 για να του φέρουν το δελτίο. Το ενώ ο παίχτης το είχε στην τσέπη του και ήταν και πληρωμένος από τον κύριο Καρδί. Το πιο ανησυχητικό πράγμα Κωστή. Όταν σταματήσουν όλοι αυτοί κύριε Μένιο και τους διώξει ο κύριος Καρυπίδης είτε με το καλό είτε με το κακό. Και επειδή ο Μάρκος, όπως ξέρει και ο φίλος μου ο Κώστας, ο Μάρκος κάνει κουμάντο πλέον τώρα εκεί, είναι δύσκολα κατά παλικαράκια αυτά εδώ, τους χάλασε την πιάτσα ο Μάρκος, και επειδή αυτός ο Μάρκας από την Αθήνα, που ακόμα νομίζω ότι δίνει εντολές, και ο άλλος που δεν πατάει να δουλέψει στη Θεσσαλονίκη, αλλά ακόμα πουλάνε τον παπά από την Αθήνα, θα έρθει και αυτόν όνει η ώρα. Ο Σαωρίζεν Γκαλερί, στο Κολωνάκι, δεν το ξέρεις. Ο Άρης όταν καθαρίσει από τα πάρκα και από τα καφενεία, θα γίνει μεγάλη ομάδα. Πότε? Όσο μέσα του λειτουργούν πάρκα και καφενεία, θα είναι ένα μαγαζί ούτε γωνία. Τρίτο-τέταρτο μαγαζί θα είναι. Λοιπόν, ο κ. Καρυπίδης, το πρώτο μέλημα είναι όχι η εκαθάριση, ούτε να στο πληθωρίσιο, δεν με ενδιαφέρει. Ας το πάρει όποιος θέλει. Με ενδιαφέρει να καθαρίσει το πάρκο τα παραμάγαζα του Παπαναστασίου και να κλείσει τα στόματα δύο-τριών κυρίων που από τον αστέρα Κολωνακίου που έχει γύρω το πλαστικό πίσω από τη Βουλή ακόμα προσπαθούν να κάνουν κουμάντο. Αυτό είναι για να καθαρίσει ο Άρης. Θέλετε να λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό να βγείτε να λέτε. Καθαρίστε την αυλή. Και να σου πω εδώ μετά τη μεγάλη ομάδα γίνεται. Δηλαδή στον Άρη δεν καθάρισε η αυλή ακόμα. Όχι βέβαια. Ούτε και θα καθαρίσει καμιά φορά. Όχι βέβαια. Ούτε και θα καθαρίσει καμιά φορά. Εγώ παιδάκι ήμουνα. Τώρα που ανέλαβε ο Μάρκος από την αρχή του καλοκαιριού τη φύλαξη ομάδος, θα καθαρίσει η αυλή. Τώρα θα καθαρίσει η αυλή. Ρώτα μετά την εκπομπή του φίλου σου τον Ραντόπουλο τον Κωστή να σου πει τι εσύ Μάρκος. Λοιπόν, καθαρίζει δεν θέλει αυλή. Αν στον Άρη, αν στον Άρη δεν ήρθε ένας άνθρωπος, στο λέω από τώρα, ο οποίος θα πληρώνει στην ώρα του. Ναι. Φέτος και του χρόνου. Εγώ δεν συμμετάλλω για μετά από 200 χρόνια. Ούτε η αυλή στον Άρη. Ούτε η αυλή στον Άρη θα καθαρίσει ποτέ. Για πληρώνει στην ώρα. Μα ο Άρης αν μπορούσε να καθαρίσει, 102 χρόνια ιστορία έχει, θα καθαρίσει κάποτε. Πρόσεξε. Αντί να καθαρίσει βρωμής. Άκουσε με εμένα. Ο Άρη κύριε Μένιο, ο οποίος πλήρωσε τα αμαρτήματα κάποιων. Ναι. Τα αμαρτήματα και εμένα τι με κάνεις μάθημα για τον Άρη τώρα. Και η αυλή μεγάλωσε. Εντάξει, και εμένα τι με κάνεις μάθημα για τον Άρη. Παγουρεύει. Γιατί πόσο χρόνο. Εγώ σε λέω το εξής. Εγώ σε λέω το εξής. Αν στον Άρη ο Καρυπίδης συνεχίσει να πληρώνει στην ώρα του, του χρόνου ανέβει η ομάδα αέρα στη Β' Εθνική. Και με το που θα φτάσει, άσε να μιλήσω. Ένα λεπτό, να μιλήσω. Κύριε Αγρότη, που δεν πατάς τα μπλόκα, αν δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει. Δεν πες μας εσύ τι υπάρχει. Θα καθαρίσει ο Μάρκος. Ο Καρυπίδης. Και θα πάρω ο Μάρκος στην ομάδα και θα βάζει κόρδο. Θα τον έχουμε και σέντρα φόρτο Μάρκο. Τι δεν είναι. Για να κλείσω. Ναι, ο Καρυπίδης το βράδυ που πήρε την εντολή από τον κύριο Ψηφίδη να αναλάβει τον Άρη. Ήταν στην Αθήνα και συμφώνησε με τον κύριο Μαρινάκη. Και εγώ τι να κάνω. Λοιπόν, ο Άρης δεν μπορεί να μεγαλώσει. Ούτως ή άλλως καμιά ομάδα της πόλης, ούτε η ΑΕΚ ούτε ο Παναθηναϊκός μπορούν να πάρουν πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, πήγε στο μπάσκετ εσύ με τον Τρίφο Σαμαρά. Άκουσε με ρε τώρα. Πήγε στο μπάσκετ εκεί με τον Τρίφο Σαμαρά. Κάνε μια ομάδα. Άσε τον Τρίφο Σαμαρά. Κάσε τώρα να πούμε. Αν και αν το ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός εδώ δεν μπορεί να το χτυπήσει ο Μελισσανίδης. Εδώ δεν μπορεί να το χτυπήσει. Ο Αλαφούζος. Να στο μπάσκετ θα πάρει πρωτάθλημα. Που γελιοποιείς την ίδια σου την αφεντική να στο μπάσκετ, γιατί αφεντικό στο μπάσκετ είναι η γυναίκα και όχι ο λάσκαρης. Ναι. Πάνε τότε εσύ. Για πες. Πάνε τότε εσύ στο μπάσκετ με τον Τρίφο Σαμαρά και με την αφεντική να. Και αφήστε το ποδόσφαιρο. Εσένα ποιο είναι το πρόβλημά σου τώρα. Το ότι έχει ο Άρης τον Τρίφο να και θα βγει τρίτος και μπορεί να πάρει την κάρτα για να παίξει την, στο Champions League του μπάσκετ. Τι θέλεις να μην έχει τον Τρίφο να και να έχει τον άλλο το ωραίο κάστρο που έκανε δύο βίλες και 42 αυτοκίνητα. Εντάξει. Τελείωσες. Δεν κόβει βόλτες με τα λεφτά του Άρη. Τελείωσες. Τέλος. Άρη το μεγαλείο σου. Τελειωμόντε. Τελείωσε. Λοιπόν, θα τον απαντήσω μισό λεπτό.